Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε πλέον για τις εκλογές των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από χθες παραδόθηκε στους Δήμους το εκλογικό υλικό για να το παραλάβουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και όλα να είναι έτοιμα την ημέρα της ψηφοφορίας. Στο νομό Λάρισας θα υπάρχουν 573 εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουν οι 250.000 εγγεγραμμένοι. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή των εκλογών. Όλο το υλικό από πλευράς της περιφέρειας έχει παραδοθεί από χθες στους Δήμους, προκειμένου να προσέλθουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι να το παραλάβουν για να είναι έτοιμοι για την ημέρα της ψηφοφορίας. Ήδη οι πληροφορίες μας, γιατί καταχωρούμε τα στοιχεία τους μέχρι στιγμής, από τα 573 εκλογικά τμήματα του νομού έχουν παρουσιαστεί 250 δικαστικοί αντιπρόσωποι. Η προσέλευση αυτή θα συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι αύριο το βράδυ, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και το Υπουργείο Εσωτερικών ότι εμφανίστηκαν όλοι, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν κενά που θα υπάρξουν. 5 θα είναι τα ψηφοδέλτια που θα λάβουν όσοι πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για την εκλογή περιφερειάρχη και θα πρέπει να βάλουν 4 σταυρούς, ενώ 4 θα είναι τα ψηφοδέλτια για την εκλογή Δημάρχου Λαρισαίων, όπου και εκεί οι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώσουν 4 σταυρούς συν 2 για τους διαμερισματικούς υποψηφίους. Προσοχή όμως, οι σταυροί θα πρέπει να συμπληρωθούν με μπλε ή μαύρο στυλό, ενώ δεν παίζει ρόλο αν μπουν μπρος ή πίσω του ονόματος. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουμε 5 συνδυασμούς και θα πρέπει οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν μέχρι 4 υποψηφίους. Σε ό,τι αφορά τους Δήμους του νομού, ανά πληθυσμό, ανά περιοχή και έδρες που έχει ο κάθε Δήμος, θα βάλουν αντίστοιχο αριθμό σταυρών προτίμησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω των πλημμυρών κάποια εκλογικά τμήματα έχουν αλλάξει, ειδικά στις πληγήσεις περιοχές. Γι' αυτό οι ψηφοφόροι θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για να αποφευχθεί ή οποιαδήποτε ταλαιπωρία.